και προσυζήτηση. Σκεφτόμουν, άλλαξα τον τίτλο, γι' αυτό και μπερδεύτηκες. Όπως το είπες. Σκέφτηκα να μιλήσω για προτεραιοποίηση. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που το κάνουμε στη ζωή μας ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή. Τα πάντα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Τα πάντα είναι θέμα προτεραιοποίησης της καθημερινής μας ζωής, των αναγκών μας, αυτών που θέλουμε, αυτά που ζητούμε από τη ζωή. Και πώς αυτό αλλάζει το επάγγελμά μας, πώς αλλάζει την λεγόμενη οφθαλμολογική φροντίδα. Και βεβαίως θα επικεντρωθώ στο δικό μου το επάγγελμα, θα επικεντρωθώ στον τομέα του αμφιστεροειδούς. Τι λοιπόν μου έμαθε αυτός ο ιός ο οποίος ήρθε στη ζωή μας ξαφνικά, τι μου έμαθε προς το πώς προτεραιοποιώ, αν θέλετε, τη φροντίδα, την οφθαλμική φροντίδα απέναντι στους ασθενείς μου. Σαν σύνοψη, θα ξεκινήσω από κάποιους βασικούς ορισμούς και θα δούμε ότι αυτοί οι ορισμοί είναι πολύ σχετικοί, ανάλογα με το ποιος τους καταγράφει και ποιος τους διαβάζει. Τι σημαίνει απαραίτητη οφθαλμική φροντίδα, τι σημαίνει επίγουσα οφθαλμική φροντίδα, τι σημαίνει έκτακτη και τι σημαίνει τακτική. Και εκ των προτέρων θα πω ότι αυτό που λέμε τακτικό χειρουργείο ή τακτική οφθαλμική φροντίδα ή οποιαδήποτε ας πούμε, δράση μας, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και προαιρετική. Έτσι, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, ιδιαίτερα τώρα που βγαίνουμε από το lockdown, βγαίνουμε από την απαγόρευση. Και βέβαια όταν καλούμαστε να προτεραιοποιήσουμε την οφθαλμική μας φροντίδα, την φροντίδα δηλαδή απέναντι στους ασθενείς μας, ποιες είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ποια είναι τα εργαλεία τα οποία έχουμε, αντικειμενικά και υποκειμενικά, και πώς αυτά εφαρμόζονται σε μια εποχή απόλυτης απαγόρευσης, όπως είναι το lockdown, ή σε μια σταδιακή επάνωδο, σε αυτό που λέμε μια καινούργια κανονικότητα, στην άρση δηλαδή της απαγόρευσης. Και αυτά βεβαίως, αν τα έλεγα πριν από κάνα δύο μήνες, θα με παίρνατε με τα γιαούρτια, ας πούμε, δεν θα υπήρχε κανένα ενδιαφέρον. Αλλά βεβαίως αυτά ήρθαν στη ζωή μας. Αυτός είναι μια Τετάρτη, Μάρτιος 18, που ακριβώς η Αμερικάνικη Ακαδημία, και θα το διαβάσω στα αγγλικά, ακριβώς για να μην χάσουμε τίποτα στη μετάφραση. Due to the COVID pandemic, the AAO now found it essential for all ophthalmologists to cease providing any treatment other than urgent or emergent care immediately. Δηλαδή μας λέει σταματήστε να δουλεύετε και παρά μόνο συνεχίστε αυτά που λέμε έκτακτα ή επίγοντα. Χωρίς βεβαίως άμεσα να μας ξεκαθαρίζει τι είναι αυτά. Και βεβαίως είδε το ASRS για να μιλήσω για κάτι που αφορά στον αφουγγιστροειδή και λέει στις 30 Μαρτίου in accordance with guidelines from many state health departments, the AAO and the US Surgeon General's warning, the clinic should be restricted to essential patient visits only. Δηλαδή, οι κλινικές μας θα πρέπει να έχουν μόνο αυτά που λέμε απαραίτητα ραντεβού. Και ποια είναι αυτά τα απαραίτητα ραντεβού? Επίγον περιστατικό υγείας. Τι είναι το επίγον? Το επίγον, αν χρησιμοποιήσουμε τον όρο, τον νομικό όρο του επίγοντος ιατρικού περιστατικού ή αυτό που χρησιμοποιούν οι ασφάλειες, που πάλι είναι αυτός ο λεγόμενος νομικός όρος, είναι καλούμε αυτό που λέμε εθνίδια και απρόβλεπτη διαταραχή της υγείας λόγω ατυχήματος ή ασθένειας που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή, αυτό δεν αφορά καθόλου την οφθαλμολογία, ή και τη μακροχρόνια υγεία του πάσχοντος. Εδώ μπαίνει η οφθαλμολογία, με το λεγόμενο life or limb concept, το οποίο ίσως θα το έχουμε ζήσει ως προς τη χειρουργική προτεραιοποίηση των περιστατικών, δηλαδή η δυνητική απώλεια του ματιού είναι συνυφασμένη με την δυνητική απώλεια ενός άκρου. Και βεβαίως ο νομικός όρος μιλάει για οξία άμεση νοσηλεία σε νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας, ιατρικής βοήθειας. Τώρα, το έκτακτο περιστατικό υγείας είναι μια αντίστοιχη διαταραχή της υγείας λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, η οποία όμως δεν θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή ή και τη μακροχρόνια υγεία του πάσχοντος, δηλαδή τυπικά δεν χρήζεται φροντίδα σε τμήμα επιγόντων περιστατικών. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, λαμβάνοντας αυτά υπόψη, έχουμε τη λεγόμενη επίγουσα ιατρική πράξη, η οποία γίνεται για να επιλύσει ένα επίγον. Αυτό δηλαδή το οποίο δυνητικά άμεσα απειλεί την μακροχρόνια λειτουργία, υγεία ή και την ζωή του πάσχοντος. Την έκτακτη ιατρική πράξη, αυτό που λέμε urgent, και την τακτική ιατρική πράξη, αυτό που λέμε elective. Και βεβαίως η κατηγοριοποίηση αυτή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν βασίζεται στην αναγκαιότητα της ιατρικής πράξης. Δηλαδή όλες αυτές οι δυνητικές πράξεις πρέπει να γίνουν. Δεν υπάρχουν μη εναλλακτικές. Ο καταράκτης πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται προαιρετικά. Μπορεί να είναι ένα τακτικό χειρουργείο, μια τακτική ιατρική πράξη, αλλά πρέπει να γίνει γιατί δεν υπάρχει ένα μη χειρουργικό εναλλακτικό. Αν εξαιρέσει δηλαδή κανείς ίσως κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις που εκεί μπορούμε να το συζητήσουμε, εδώ ο ορισμός βασίζεται απλά στον χρόνο, στη χρονική διάσταση του θέματος, δηλαδή στο μέγιστο επιτρεπτό χρόνο πραγματοποίησης της ιατρικής αυτής πράξης, χωρίς να διακινδυνεύεται το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Και αυτό που λέμε τακτικό
δεν σημαίνει και προαιρετικό. Αυτό που λένε δηλαδή οι Άγγλοι, το elective is not optional. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς μπαίνουμε στην άρση της απαγόρευσης. Και ήρθε λοιπόν μετά πάλι η HRS να μας διευκρινίσει το ποιες είναι αυτές οι απαραίτητες επισκέψεις. Οι απαραίτητες επισκέψεις είναι αυτές οι νέες επίγουσες επισκέψεις, τα new emergencies, οι ασθενείς υπό ενδαλογική θεραπεία και οι πρώιμες μεταχειρητικές επισκέψεις. Και όλα αυτά είναι τα ίδια? Όχι. Καλούμαστε να προτεραιοποιήσουμε και ανάμεσα σε αυτούς τους ασθενείς, και αυτό θα το συζητήσουμε. Ποιες είναι λοιπόν, ποια είναι τα επίγοντα του αμφιβληστροειδούς? Υπάρχουν δύο κατηγορίες επίγοντων. Υπάρχουν τα επίγοντα τα οποία θεωρούμε είναι στην αντίληψη του καθενός μας, που θεωρούμε ότι είναι επίγοντα γιατί απλά είναι θορυβόδη, όπως είναι μια ιελλειδική αιμορραγία, αλλά στην πράξη αυτή δεν είναι πραγματικά επίγουσα, με την έννοια ότι τις περισσότερες φορές δεν απειλεί άμεσα τη μακροχρόνια υγεία. Έτσι. Θυμηθείτε πάντα τη χρονική διάσταση του προβλήματος. Μια ιελλειδική αιμορραγία, και για λόγους φροντιστηριακούς έβαλα και κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η ιελλειδική αιμορραγία, όταν μας έρχεται στο γιατρείο, απώλεια όρασης, μπορεί να είναι κάτι σημαντικό, μπορεί να μην είναι. Βασικά χαρακτηρίζουμε δύο βασικές κατηγορίες της ρήγματογενής, δηλαδή αν οφείλεται σε μια οφείλεια αποκόλληση αλοειδούς με ή χωρίς, συνήθως με ρογμή του αμφιβληστοειδούς και κατ' επέκταση ρήγματογενή αποκόλληση του αμφιβληστοειδούς, και τα λεγόμενα αγκιακά θέματα, που είναι κυρίως ο διαβήτης ή οι φλεβικές θρομβώσεις. Έχουμε την υποχρική αιμορραγία. Αυτή είναι μια σχετικά επίγουσα κατάσταση, δεδομένου ότι ιδιαίτερα σε μονόφαλμους ασθενείς πολύ συχνά χρειάζεται μια μετατόπιση του αιματώματος, αν θέλουμε να έχουμε κάποιο λειτουργικό αποτέλεσμα. Και εδώ ο χρόνος έχει σημασία. Πάλι η χρονική διάσταση του θέματος είναι μέσα στις πρώτες 7 μέρες, αλλά εδώ πάλι τρέχει ο χρόνος. Έχουμε μια νέα χορηδική αναγκαίωση. Μια νέα χορηδική αναγκαίωση είναι μια έκτακτη περίπτωση, μια περίπτωση δηλαδή στην οποία πάλι ο χρόνος παίζει το ρόλο του, και βεβαίως δεν είναι όλες οι χορηδικές αναγκαίωσεις οι ίδιες. Εδώ ίσως, αν θέλετε, είναι η μόνη αξία την οποία βρίσκω σε αυτό που λέμε medical retina, ας πούμε, γιατί πλέον αυτό που λέμε medical retina είναι τι είναι. Διαβάζουμε ένα OCT, βλέπουμε να έχει εξτρεματική ενεργότητα και κάνουμε μια ένεση. Εδώ ίσως η πιο βαθιά γνώση της παθοφυσιολογίας θα μπορέσει να μας κατηγοριοποιήσει και τις χορηδικές αναγκαίωσεις. Δηλαδή δεν είναι όλες οι χορηδικές αναγκαίωσεις οι ίδιες. Μια τύπου 1 χορηδική αναγκαίωση, αυτή που λέμε κρύφια χορηδική αναγκαίωση, μπορεί και έχουμε συνήθως χρόνο για να την αντιμετωπίσουμε. Μια κλασική χορηδική αναγκαίωση, μια τύπου 2 χορηδική αναγκαίωση κάτω από τον αμφιβληστροειδή, σε ένα νέο ασθενή, μπορεί να μέσα σε μια εβδομάδα και σε δύο εβδομάδες να οδηγήσει σε μια αντιστοιχή απώλεια της όρασης. Άρα δεν είναι όλες οι χορηδικές αναγκαίωσεις το ίδιο. Το ίδιο ισχύει και για μια τύπου 3 χορηδική αναγκαίωση, μια RAP χορηδική αναγκαίωση, πολύ πιο επιθετική νόσος. Μια πίση αποκόλληση του αλοειδούς, πρέπει να τη δούμε την πίση αποκόλληση του αλοειδούς, πρέπει να δούμε αν υπάρχουν κύτταρα, αν υπάρχουν ερυθρά αιμοσφαίρια, πρέπει να ανοιχνεύσουμε τις ρογμές. Μια ρογμή του αμφιβληστοειδούς βεβαίως, η οποία χρήζει θεραπείας. Μια παραμονή φακαίων μαζών αποτελεί ένα χειρουργικό έκτακτο. Βεβαίως, με το lockdown και την άρση των τακτικών χειρουργείων δεν έχουμε φακές μάζες να μαζέψουμε. Φλεβικές θρομβώσεις, τα αγκιακά συμβάματα, πόσο επίγοντα είναι? Και εδώ θα έρθω και λίγο αργότερα στις ενδολεδικές ενέσεις και πώς προτεραιοποιούμε τις ενδολεδικές ενέσεις. Δεν είναι πάλι όλα τα περιστατικά που χρήζουν ένεση το ίδιο ως προς την προτεραιότητά τους. Οι φλεβικές θρομβώσεις σε γενικές γραμμές συγχωρούν. Δηλαδή, έχεις κάποιο χρόνο, έχεις ίσως κάποιες εβδομάδες, δεν έχεις μήνες. Και βεβαίως, μια φλεβική θρόμβωση υποθεραπεία σε μια οξία φάση πιθανότατα χρειάζεται συνέχιση της θεραπείας. Ενώ μια κεντρική θρόμβωση φλέβας πολύ πιο σημαντική από μια κλαδική θρόμβωση φλέβας. Και εδώ λοιπόν δεν έχουμε όλα τα ίδια χαρακτηριστικά. Μια αρτηριακή απόφραξη, σύμφωνα με μια πολύ ωραία ομιλία τελευταία του Tim Olsen από το Subspecialty Day που είδαμε στο Σαν Φρανσίσκο, πλέον, όχι πλέον τώρα από το 2020, αλλά από το 2013, όταν λέμε ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, περιλαμβάνεται και η αρτηριακή απόφραξη του αμφιβληστοειδούς, το retinal infarction. Άρα μπαίνουμε σε αυτόν τον λεγόμενο αλγόριθμο του εγκεφαλικού επεισοδίου. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και βεβαίως μια αποκόλληση του αμφιβληστοειδούς. Εδώ ίσως η συγκεκριμένη αποκόλληση είναι το μόνο πραγματικά επίγον το οποίο έχουμε στον αμφιβληστοειδή, ως προς το χειρουργικό κομμάτι τουλάχιστον. Μια ανώτερη αποκόλληση ρηγματογενής αυτού του είδους της μορφολογίας με την κεντρική περιοχή ανέπαφη, πιθανότατα είναι μια πολύ έκτακτη κατάσταση. Πρέπει το συντομότερο δυνατό να μπορέσουμε να βρούμε μια χειρουργική λύση. Και βεβαίως το δεύτερο πραγματικά επίγον είναι η ενδοφθαλμίτιδα, που πρέπει οπωσδήποτε τουλάχιστον να βάλουμε τα αντιβιωτικά μέσα στο μάτι. Άρα από όλα αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως,
θα ήθελα να κρατήσουμε ουσιαστικά την ενδοφθαλμίτιδα και την αποκόλληση των κλειστοειδούς, ιδιαίτερα την αποκόλληση με την οχρά κολλημένη, την ανώτερη ως επιτοπλίστων αποκόλληση των κλειστοειδούς. Τώρα, όσον αφορά τις ενδοελωδικές θεραπείες, και αυτό είναι υποσυζήτηση. Και αυτό ήταν μια άσκηση την οποία κληθήκαμε όλοι μας στην αρχή αυτή της πανδημίας και του lockdown να αντιμετωπίσουμε. Κρατάμε όλες τις ενέσεις, κάνουμε κάποιες από αυτές. Και γιατί έχει σημασία? Προφανώς έχει σημασία, γιατί όλοι αυτοί οι ασθενείς είναι ασθενείς υψηλού κινδύνου. Έτσι. Οπότε, καλούμαστε να προτεραιοποιήσουμε με βάση τις βασικές αρχές. Δηλαδή, τι θα συμβεί αν δεν κάνουμε τη θεραπεία μας στο σωστό χρόνο, τι θα συμβεί από πλευράς διασποράς του ιού, σκεπτόμενοι δηλαδή από πλευράς δημόσιας υγείας, πώς θα ελαχιστοποιήσουμε την επιβάρυνση στις δομές υγείας, ιδιαίτερα σε μια φάση της πανδημίας στην οποία ανεβαίνει το επιδημικό κύμα, οπότε οφείλουμε να προασπίσουμε όλοι μας όλες τις δομές υγείας, και βεβαίως τι θα συμβεί στον ασθενή που έχουμε απέναντί μας. Οπότε καλούμαστε πλέον να πάρουμε αποφάσεις, όχι μόνο εξατομικευμένα, λαμβάνοντας μόνο υπόψη μας το συμφέρον του ασθενούς που έχουμε απέναντί μας, αλλά καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις με βάση το δημόσιο καλό, το δημόσιο συμφέρον. Αυτό είναι που δεν μπορούν να καταλάβουν, παραδείγματος χάρη, αυτοί οι οποίοι κάνουν πάρτι στην πλατεία του Αγίου Ιωάννου στην Αγία Παρασκευή αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν να καταλάβουν δηλαδή ότι δεν μιλάμε για το ατομικό τους συμφέρον, μιλάμε για το συλλογικό, το δημόσιο συμφέρον. Και εμείς πάνω απ' όλα, οι γιατροί, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το καταλαβαίνουμε αυτό περισσότερο από όλους. Άρα, καλούμαστε λοιπόν να κατηγορήσουμε τις ενέσεις μας. Και οι ενέσεις μας όλες δεν είναι ίδιες. Αυτό το καταλάβαμε πλέον την εποχή της πανδημίας. Η υγρή εκφύλιση της οχράς κυλίδος χρειάζεται συνεχιζόμενη θεραπεία. Ιδιαίτερα οι μονόφθαλμοι ασθενείς. Είναι μια επιθετική νόσος. Αν μείνεις πίσω από τη θεραπεία, οδηγεί σε μία αποδεκτά επίπεδα απώλειας όρασης. Μια νέα κεντρική θρόμωση φλέβας με σημαντική μείωση της όρασης. Πάλι βεβαίως, αν μιλάμε για μονόφθαλμο ασθενή, δεν το συζητάμε. Πιθανότατα ναι, χρήση θεραπείας, ιδιαίτερα στην οξία φάση. Ένα νεογειακό γλάφκωμα, σαφέστατα. Μια νέα σημαντική έκπτωση της όρασης ανεξαρτήτως εξυδρομητικής νοσολογικής οντότητας, πιθανότατα ναι. Αλλά πώς? Χρησιμοποιώντας fix θεραπευτικά πρωτόκολλα, τι σημαίνει αυτό? Το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα χωρίς πολλά-πολλά. Δεν είναι η ώρα να κάνουμε PRN σχήματα, δεν είναι η ώρα να τους βλέπουμε πολλές φορές. Θέλουμε να τους βλέπουμε το λιγότερο δυνατό στο γιατρείο μας και να κάνουμε και τα λιγότερα δυνατά πράγματα. Ήταν η πρώτη φορά την οποία δεν έλεγχα ούτε οπτική οξύτητα προσωπικά. Δεν έλεγχα οπτική οξύτητα. Τους ρωτούσα, πέραν το ότι αισθάνεστε καλά, είστε καλά, πώς είναι η όρασή σας, τα ίδια γιατρέ. Προχωρούσα απευθείας στην θεραπεία, εφόσον μιλάμε για fix σχήματα. Προσπαθούσα βεβαίως να έχω και ένα οξύτη. Αλλά μιλάμε για την ελάχιστη δυνατή έκθεση την οποία έχει ο ασθενής μας στα μηχανήματα και στο λοιπό προσωπικό. Εδώ βεβαίως μπορείτε να σημειώσετε αυτό το consensus group. Ένα consensus group είναι από το Vision Academy. Βεβαίως είναι sponsored από την Bayer. Βάζει και σαν υποσημείωση ότι χρησιμοποιούμε το φάρμακο που έχει τη μεγαλύτερη, τη πιο παρατεταμένη δράση, αν θέλετε, κλείνοντας το μάτι προς τα αφλίμπερσεπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι βασικές αρχές είναι εκεί. Έτσι, οι βασικές αρχές ως προς την προτεραιοποίηση των anti-VEGF θεραπειών είναι εκεί. Και στη συνέχεια ήρθε το ESRS και πάλι κατηγοριοποίησε αυτό που λέμε επίγοντα ή έκτακτα χειρουργία. Η αποκόλληση αμφιστοειδούς, βεβαίως. Η βιτρεκτομή ή φακεκτομή, εφόσον υπάρχει τραύμα, λίμωξη ή άλλες επιπλοκές του φακού, είναι εκεί. Βαριά παραγωγική αμφιλιστοειδοπάθεια, PVR, παθολογία της οχράς σύνθετη, έτσι την ονόμασε στη λίστα του ESRS, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αλλά και πάλι αυτό σχετίζεται με το πόσο μπορείς να περιμένεις χωρίς να διακινδυνεύσεις το αποτέλεσμα. Τις περισσότερες φορές στις οχροπάθειες μπορείς να παρατείνεις, μπορείς να περιμένεις πριν χειρουργήσεις, χωρίς σώνει και καλά να επιβαρύνεις το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η εξέταση υπό αναισθησίας, η ρετινοπηξία με αέριο, για να χαρεί και ο κ. Μαυρικάκης. Και βεβαίως οτιδήποτε έχει να κάνει με κακοήθειες θεωρήθηκε ότι είναι σχετικά επίγον ή έκτακτο και πρέπει να μπαίνει. Και λίγος πολύ εκεί κινηθήκαμε. Εγώ προσωπικά κινήθηκα σε αποκολλήσεις αμφιλιστροειδούς και σε τραύμα. Δεν ξέρω πώς κινήθηκε, ας πούμε, κάποιος σε επίπεδο γενικού νοσοκομείου, αλλά σε επίπεδο, ας πούμε, μονάδας ημερής ανοσηλείας, κινηθήκαμε σε αποκολλήσεις αμφιλιστροειδούς, τραύμα
Νομίζω αυτό, δεν είχα κάτι άλλο αυτό το μήνα. Και ύστερα ήρθαν πάλι οι Αμερικάνοι, 17 Απριλίου του 2020, ο ίδιος ο David Park, ο πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας. Και βέβαια οι Αμερικάνοι, όπως ήταν οι τελευταίοι οι οποίοι κλείσανε, τώρα θέλουν να είναι οι πρώτοι οι οποίοι ανοίγουν βεβαίως, γιατί πάνε εξαιρετικά καλά. It is now time to consider the process of reopening ophthalmology care. The decisions to reopen more normal practice will be local and regional. We are not returning to normal. We will always have the memory of what it means to defer patient care. Και αυτό το σημειώνω. Δηλαδή, πραγματικά, για μένα τουλάχιστον, που δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα, σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, ήταν η πρώτη φορά που αρνήθηκα φροντίδα σε ασθενείς. Έτσι. Αρνήθηκα φροντίδα σε ασθενείς. Γιατί κλήθηκα να προτεραιοποιήσω και είπα ότι όχι, δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να σας δούμε, δεν χρειάζεται η ένεσή σας, θα σας δούμε σε ένα μήνα. Αυτό είναι από μόνο του πολύ σημαντικό. Βεβαίω, αυτό πιθανότατα κάποιο ο οποίο λειτουργεί σε επίπεδο νοσοκομείου πρώτη γραμμή και εμπόλεμη ζώνη επιβόντων να είναι κάτι αστείο. Αλλά γενικά στην οφθαλμολογία δεν το έχουμε και δεν το ζούμε καθημερινά. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε, what we must do is develop the processes to provide patient care in a new normal. Άρα αυτό που θα ζήσουμε θα είναι μια νέα κανονικότητα, αλλά δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο το οποίο ζήσαμε μέχρι στιγμής. Άρα επιστρέφοντας αυτή τη νέα κανονικότητα, η προτεραιοποίηση της ιατρικής φροντίδας έρχεται και είναι πάρα πολύ σημαντική. Και βεβαίως μέχρι στιγμής αυτό που ξέραμε και αυτό που είχαμε όλοι με όλη υπόψη όταν κάναμε. Όλοι το θυμόμαστε αυτό, και εσείς σίγουρα λειτουργώντας σε ένα νοσοκομείο πρώτης γραμμής, αν έχουμε δύο αποκολλήσεις οι οποίες περιμένουν, έχουμε και δύο σπασμένα πόδια τα οποία περιμένουν, έναν άλλο πολυτραυματία ο οποίος περιμένει, ουσιαστικά χρειάζεται κάποιος να προτεραιοποιήσει τα χειρουργεία. Και βέβαια αυτό βασιζόταν πάνω σε τι, βασιζόταν πάνω στην ιατρική ανάγκη, αυτό που λέμε medical necessity, και σε αυτό το που λέμε time sensitivity, δηλαδή το χρονικό περιθώριο το οποίο έχουμε να δράσουμε. Μπορεί να έχουμε μία μέρα, μπορεί να έχουμε 5 ώρες, μπορεί να έχουμε 15 ώρες. Δεν είναι όλα τα περιστατικά τα ίδια. Τώρα όμως θα πρέπει να προσθέσουμε δύο ακόμα παραμέτρους. Και μία παράμετρος είναι να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού με τα χαρακτηριστικά τα επιδημιολογικά τα οποία έχει ο συγκεκριμένος ιός. Και η άλλη σημαντική παράμετρος είναι να διαφυλάξουμε την επάρκεια των υγειονομικών πόρων. Και στην πράξη αυτό κάναμε. Να διαφυλάξουμε, να προστατεύσουμε δηλαδή τα νοσοκομεία, πρώτης γραμμής, τα οποία δυνητικά μπορούν να αντιμετωπίσουν τον ιό. Άρα, όταν καλούμαστε να προτεραιοποιήσουμε τις επεμβάσεις πλέον την εποχή αυτή που ζούμε, στην σταδιακή άρση του lockdown, θα πρέπει να προσθέσουμε αυτές τις παραμέτρους. Και βεβαίως αυτό το έκανε το American College of Surgeons. Και εδώ είναι μια μελέτη, μια προσπάθεια ανάπτυξης ενός τέτοιου εργαλείου προτεραιοποίησης που αφορά τα χειρουργικά περιστατικά που θα μπουν μετά την εποχή ή στη σταδιακή άρση των μέτρων. Αυτή είναι μια μελέτη από το University of Chicago, την οποία υιοθετήσαμε σε γενικές γραμμές και το American College of Surgeons, και το οποίο αυτό προσπαθεί να κάνει ακριβώς αυτό, δηλαδή δημιουργεί ένα εργαλείο προτεραιοποίησης για τα τακτικά χειρουργεία. Επαναλαμβάνω, τακτικό δεν σημαίνει και προαιρετικό. Έτσι. Βασίζεται στην ιατρική ανάγκη, βασίζεται στο χρονικό περιθώριο, αυτό που λέμε time sensitivity, και βασίζεται βεβαίως και στην ανάλυση των υγειονομικών πόρων και τον κίνδυνο διασποράς του ιού σε ασθενείς και σε προσωπικό. Και πάμε λοιπόν σε αυτό το εργαλείο που το ονομάζουν MENTS Score. Χωρίζει, είναι τρεις βασικοί πίνακες. Ο ένας αφορά παράγοντες που σχετίζονται με το χειρουργείο. Δηλαδή, πόσο χρόνο παίρνει το χειρουργείο, αν ο ασθενής αναμένεται να μείνει πολλές μέρες στο νοσοκομείο, αν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί μονάδα εντατικής θεραπείας, αν θα χάσει αίμα, ποιο είναι το μέγεθος της χειρουργικής μονάδας, ποια είναι η πιθανότητα να χρειαστεί διασωλήνωση και από εκεί και πέρα πού χειρουργούμε, σε ποιο διαμέρισμα του οργανισμού χειρουργούμε. Και εδώ, για να σας βοηθήσω, στην οφθαλμολογία είμαστε κοντά στο ένα. Όσο πιο μικρά νούμερα, τόσο πιο υψηλότερη προτεραιότητα αποκτά το τακτικό χειρουργείο στη μετα-COVID, μετά την άρση, μετά το lockdown εποχή. Και εδώ, όσον αφορά τα procedure factors, είμαστε εξαιρετικοί στην οφθαλμολογία. Τα χειρουργεία μας διαρκούν ελάχιστα, δεν έχουμε απώλεια αίματος, έχουμε πολύ μικρές χειρουργικές ομάδες, δεν έχουμε διασωλήνωση, πολύ σημαντικό. Και σε όλα είμαστε κοντά στο 1 ή στο 2. Άρα το σκορ μας είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με γενικούς χειρουργούς. Εκεί που έχουμε θέμα είναι στους παράγοντες που σχετίζονται με την πάθηση. Και εδώ αυτό που προσπαθεί αυτός ο πίνακας είναι να μετρήσει, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο
το medical necessity, την ιατρική ανάγκη. Εδώ, αν εξαιρέσει κανείς τον πρώτο παράγοντα που λέει αν υπάρχουν μη χειρουργικές εναλλακτικές επιλογές, ας πάρουμε τον καταράκτη, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει μη χειρουργική εναλλακτική επιλογή? Όχι, δεν υπάρχει. Άρα, πάμε στο ένα. Απ' την άλλη μεριά, σε μια αποκόλληση αμφιλοειδούς, υπάρχει μη χειρουργική εναλλακτική επιλογή? Θα μας πει ο κ. Μαυρικάκης, υπάρχει πνευματική ρετινοπυξία, ας πούμε, αν την ορίσουμε έτσι. Οκ, okay, εντάξει, το δέχομαι, αλλά και πάλι δεν έχουμε πολλές χειρουργικές εναλλακτικές επιλογές. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, αν δούμε τον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο και τον έκτο παράγοντα, θα δούμε ότι εδώ η οφθαλμολογία αρχίζει και πάσχει. Αρχίζουμε και τα νούμερά μας γίνονται μεγάλα, αρχίζουμε και πέφτουμε στη λίστα προτεραιοτήτων. Γιατί? Διότι ουσιαστικά πολλές φορές η καθυστέρηση των 2 εβδομάδων δεν θα αλλάξει το τελικό αποτέλεσμα, ούτε το πόσο δύσκολο θα είναι το χειρουργείο, όσο ούτε το τελικό αποτέλεσμα μετά το χειρουργείο, παραδείγματος χάρη στον καταράκτη. Μια καθυστέρηση των 2 ή των 6 εβδομάδων δεν νομίζω ότι θα παίξει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Το γλάφωμα το συζητάμε, στην αποκόλληση αμφιλοειδούς το συζητάμε περισσότερο. Προφανώς αυτό έχει να κάνει με την κάθε, με την κάθε χειρουργική πράξη την οποία κάνουμε. Αλλά αν πάρουμε τον καταράκτη, παραδείγματος χάρη, η οποία είναι, ας πούμε, η κορονίδα, αν θέλετε, της χειρουργικής του οφθαλμιάτρου, θα δούμε ότι αρχίζει και μαζεύει πόντους προς χαμηλότερη προτεραιότητα. Και βεβαίως έχουμε τους παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή, και εδώ προσπαθεί το συγκεκριμένο εργαλείο να μελετήσει ποια είναι η πιθανότητα να βάλει μάλλον κάτω τα λεγόμενα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία αφορούν το ιδιαίτερα το COVID-19, δηλαδή τους επιδημιολογικούς παράγοντες που ξέρουμε ότι θα οδηγήσουν πιθανόν σε ένα κακό αποτέλεσμα αν έχουμε διασπορά του ιού, είτε από τον ασθενή είτε και στο προσωπικό. Εδώ λοιπόν, αν έχουμε μεγάλη ηλικία ασθενή, αν έχουμε ασθενή με προϋπάρχουσα πνευμονοπάθεια, υπνική άπνοια κτλ. Αρχίζει και το σκορ ανεβαίνει. Βεβαίως όλα αυτά προφανώς προσπαθούν να δημιουργήσουν κατά κάποιο τρόπο μια αντικειμενική κλίμακα προτεραιοποίησης, και βλέπουμε ότι όσο πιο χαμηλό είναι το σκορ, τόσο πιο υψηλή προτεραιότητα μπορεί να πάρει το χειρουργείο μας. Γιατί? Γιατί δεν επιβαρύνει υγειονομικούς πόρους, γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος σημαντικός διασποράς του ιού και γιατί είναι ιατρικά αναγκαίο με τον παράγοντα του χρονικού περιθωρίου. Ενώ όσο μεγαλύτερο είναι το σκορ, τόσο μικρότερη προτεραιότητα, πιθανότητα γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διασποράς του ιού, πιθανότητα γιατί επιβαρύνει πάρα πολύ τους υγειονομικούς πόρους, και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Πολύ μεγάλο ο όγκος του νοσηλευτικού προσωπικού, το στρες το οποίο υπάρχει στη μονάδα, αν υπάρχει μεταχειρητική φροντίδα στη μονάδα κτλ. Σε αυτό το τομέα η οφθαλμολογία είναι μπροστά, και θα τολμήσω να πω ότι είναι μπροστά διότι ουσιαστικά καταναλώνουμε τους ελάχιστους υγειονομικούς πόρους, γι' αυτό και η οφθαλμολογία έχει βγει σε μεγάλο βαθμό εκτός νοσοκομείων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως κληθούμε να το επικοινωνήσουμε, αν θέλετε, και στους έξω φορείς και στους αρμόδιους φορείς, ιδιαίτερα τώρα στη σταδιακή άρση του lockdown. Γιατί λοιπόν? Γιατί ουσιαστικά είναι περιπατητικά χειρουργία ημέρα, στα περισσότερα οφθαλμολογικά χειρουργία, είναι βραχής ο χειρουργικός χρόνος ανάνυψης, είναι τοπική η περιοχική αναισθησία και δεν απαιτείται διασωλήνωση, υπάρχει δυνατότητα ελάχιστης υγειονομικής επιβάρυνσης, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, και βεβαίως στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουμε απουσία μη χειρουργικών εναλλακτικών επιλογών. Άρα, σε μεγάλο βαθμό, με βάση αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο προτεραιοποίησης, έρχεται η λεγόμενη χειρουργική του οφθαλμού να μπει σε υψηλότερη κλίμακα προτεραιότητας. Άρα, αν κάτι μας έμαθε αυτή η πανδημία, μας έμαθε τη σημασία την οποία έχει ο σωστός προγραμματισμός, η μελέτη των δεδομένων και βεβαίως ένας εξορθολογισμός της ιατρικής πράξης εν γέννη. Οπότε, ελπίζω αυτά να ήταν χρήσιμα, αν θέλετε. Εμένα προσωπικά ήταν χρήσιμα όταν ετοίμαζα αυτή τη συγκεκριμένη ομιλία. Είδα πράγματα τα οποία δεν γνώριζα τόσο πολύ. Και είναι πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται πολύ θεωρητικά, αλλά θα τα βρούμε μπροστά μας και συνδικαλιστικά σαν τομέας. Αλλά από εκεί και πέρα, σαν γιατρός, ο καθένας από εμάς, όταν αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς μας, γιατί πλέον αυτό που λέμε παράγοντας δημοσίου συμφέροντος δημόσιας υγείας έχει ανέβει πολύ περισσότερο στο ιατρικό μας σκεπτικό σε σχέση με αυτό που ήταν παλαιότερα. Και μας έμαθε βεβαίως η πανδημία ότι τη μάσκα πρέπει να τη βάζουμε σωστά και όχι στα μάτια πλέον. Εντάξει, αυτός είναι ο διευθυντής σας.
Αυτά νομίζω είχα ετοιμάσει σαν συζήτηση περί ιού και προτεραιοποίησης της οφθαλμικής φροντίδας και επιβόντων. Ευχαρίστω αν θέλετε να μιλήσουμε, να πούμε κάποιες ερωτήσεις, ό,τι θέλετε. Μανώλη. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Όντως, εξαιρετική παρουσίαση. Έμαθα και εγώ πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα. Να σε ρωτήσω, ποιες λοιπόν ήταν οι αλλαγές που έκανες όσον αφορά την προετοιμασία των χειρουργείων και μέσα στο χειρουργείο και για τις αποκολλήσεις και για τις ενέσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου? Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό τώρα αφορά περισσότερο την καθαυτή καθημερινότητα, φαντάζομαι, το τι κάναμε στην καθημερινή κλινική μας πράξη. Ως προς τα περιστατικά, λίγος πολύ έκανα αυτά που σου είπα. Δηλαδή, έκανα χειρουργικά περιστατικά μόνο αποκολλήσεις των πληθυντών και κάποια τραύματα τα οποία προέκυψαν. Βεβαίως, αυτό θα αλλάξει σιγά-σιγά, καθώς μπαίνουμε σε αυτό που λέμε την εποχή του τακτικού χειρουργείου και εδώ πάλι θα χρειαστεί μια προτεραιοποίηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, ως προς την καθημερινότητά μας, τουλάχιστον στην εποχή του lockdown, προφανώς θα υπάρχουν και οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι θα εκδώσουν τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες και γραμμές, που δεν μπορούμε να τις παρακάμψουμε σε καμία περίπτωση. Αλλά σε γενικές γραμμές κάναμε αυτό στο οποίο μας οδηγούσε η κοινή λογική, δηλαδή ένα καλό screening από το ιστορικό των ασθενών και από το τηλέφωνο, αλλά και αφού έρθουν στο γιατρείο μας, ότι δεν έχουν σε επαφή με κρούσματα, ότι δεν έχουν κάποια συμπτώματα κτλ. Αποστασιοποίηση, χρήση μάσκας, χρήση προστατευτικού στη λιχνία κτλ. Καλή αντισηψία των χεριών. Και από εκεί και πέρα, στο καθαυτό χειρουργείο, δεν άλλαξαν στην πράξη πολλά πράγματα. Δεν μιλάμε για περιστατικά με διασωλή ένωση κτλ. Μιλάμε για περιστατικά στα οποία πάντα έχουμε την αντισηψία μας, την κάλυψή μας κτλ. Και έχουμε, δηλαδή είμαστε προστατευμένοι. Και αυτό, επέτρεψέ μου λίγο, αν θες, για να πω λίγο παρακάτω, γιατί ένα από τα ζητήματα τα οποία τίθεται αυτή τη στιγμή και τα οποία θα το αντιμετωπίσετε εσείς περισσότερο και εμείς δυνητικά στο νοσοκομείο, είναι η ανάγκη τεστ των ασθενών πριν μπουν στο χειρουργείο. Ή τεστ των ασθενών πριν κάνεις οποιαδήποτε χειρουργική πράξη. Κατ' εμέ αυτό δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, ναι, σε ευχαριστώ. Ή μάλλον θα είχε νόημα αν μιλούσαμε για τεστ σε όλους τους ασθενείς με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή, έτσι. Δηλαδή και σε ασθενείς που βλέπουμε σε επίπεδο εξεταστικού. Αλλά αυτό είναι προφανώς κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει υπό την παρόντος και βεβαίως με βάση τα δεδομένα του μοριακού τεστ. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος αρρωλημάτων, γιατί ο βασικός κίνδυνος, αν θέλετε, είναι ο κίνδυνος διασποράς του ιού με αρρωλήματα κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης. Γι' αυτό επιμένουν πάρα πολύ οι αναισθησιολόγοι και έχουν δίκιο όταν μιλάμε για περιστατικά γενικής αναισθησίας. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως σου έδειξα προηγουμένως, ο κίνδυνος διασποράς του ιού είναι πολύ μικρός, γιατί όλες οι χειρουργικές μας παράμετροι είναι πάρα πολύ ευνοϊκοί για μας. Δηλαδή, έχουμε μικρό χειρουργικό χρόνο, έχουμε πολύ μικρά χειρουργικά teams κτλ. Δεν επιβαρύνουμε σε καμία περίπτωση τους φορείς της υγείας. Άρα, επί του παρόντος, η ανάγκη του τέστινγκ για ένα χειρουργικό περιστατικό περιπατητικό χωρίς γενική αναισθησία ή χωρίς κίνδυνο γέννησης αερολυμάτων, κατ' εμέ αυτή τη στιγμή δεν στέκει. Έτσι. Δεν έχει κάποια απόλυτη λογική ή δεν μπορεί να με πείσει ότι έχει απόλυτη λογική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαπραγμάτευση και η οφθαλμολογική εταιρεία και όλοι οι άλλοι οι αρμόδιοι φορείς. Και προφανώς δεν είμαστε εμείς οι απόλυτοι ειδικοί οι οποίοι θα το κατευθύνουμε αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, διότι το ίδιο συμβαίνει και στους ασθενείς που εξετάζουμε. Με την ίδια λογική μπορούμε να διασπείρουμε τον ιό και μάλιστα πού, στο εξεταστικό μας είμαστε λιγότερο προστατευμένοι. Ούτε φοράμε τις μάσκες και τη μάσκα πλέον τη φοράμε. Δεν φοράμε όλα τα χειρουργικά καλύματα τα οποία φοράμε. Δεν φοράμε στους ασθενείς μας τα χειρουργικά καλύματα. Κρατάμε μεγαλύτερη αντισηψία μέσα στο χειρουργείο παρά εκτός χειρουργείου. Οπότε δεν έχει καμία λογική κατ' εμέ. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία. Σε ευχαριστώ. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις από τους ακροατές. Σπύρο Κανελόπουλε, με ακούς? Ναι, ακούω. Έλα, για πες μας τα δυσκόλια. Ναι, Αλέξανδρε, καλησπέρα. Όχι, δεν έχω να κάνω κάποια ερώτηση, απλά σχόλιο. Ένα, δύο-τρία πραγματάκια σε σχέση με αυτά που είπες. Όντως μπαίνουμε σε μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση των περιστατικών μας, είτε είναι σε επίπεδο τακτικού, είτε είναι σε επίπεδο επίγοντος.
Η δικιά μας η πρακτική στην κλινική, να πω την, το τι κάναμε εμείς αυτό το διάστημα. Εμείς δεν σταματήσαμε να κάνουμε ενέσεις. Στην αρχή, πανικοβλημένοι όπως όλοι, αποφασίσαμε να κάνουμε μόνο τις επίγουσες όπως τις έθεσες εσείς στην αρχή, δηλαδή τις χωριαϊδικές νεοαγγειώσεις, οι οποίες φοβόμασταν ότι μπορεί να γίνουν πιο επικίνδυνες, αφήνοντας λίγο στην άκρη τους διαβητικούς. Παρ' όλα αυτά, στη συνέχεια αποφασίσαμε να κάνουμε σε όλους όσους είχαμε προγραμματισμένους τις ενέσεις, απλά απλώνοντας, μια και είχαμε πλέον το χρόνο να το κάνουμε αυτό, τις ενέσεις μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή, αντί να φωνάξουμε 20 ενέσεις την ημέρα όπως κάναμε παλαιότερα, κάναμε 10 ασθενείς τη μία μέρα και 10 ασθενείς μια άλλη μέρα, απλώνοντας το ωράριο των ενέσεων, αφήνοντας αποστάσεις από ασθενή σε ασθενή. Και με αυτόν τον τρόπο όλες τις ενέσεις που χρειαζόταν να κάνουμε μέχρι στιγμής, τις προγραμματισμένες, τις έχουμε ήδη κάνει. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο, σε επίπεδο τακτικών ραντεβού, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζεις, για να αποφασίσεις αν θα κάνεις ένεση πρέπει να εξετάσεις τον ασθενή. Και ναι, μεν το treat and extend είναι μια καλή θεραπευτική προσέγγιση, έχει όμως δύο μεγάλα προβλήματα στην περίοδο του COVID. Το ένα είναι, δεν μπορείς να το ξεκινήσεις όταν δεν το έχεις ξεκινήσει από την αρχή. Δηλαδή, εμείς που δεν εφαρμόζαμε το treat and extend, δεν μπορούμε ξαφνικά να πούμε, α, ωραία, από εδώ και μετά κάνουμε treat and extend. Και το δεύτερο, εάν εφαρμόζεις treat and extend και κάπου για οποιονδήποτε από τους λόγους που ανέφερες και εσύ προηγουμένως σταματήσεις το treat and extend, το πρωτόκολλο πάει περίπατο. Επομένως, η τακτική παρακολούθηση του ασθενούς πλέον ξαναμπαίνει στο πώς θα πρέπει να γίνεται αυτή η διαδικασία. Εγώ πλέον στο τμήμα παίρνω όλα τα ραντεβού που έχω, τα τακτικά, τώρα τα προγραμματισμένα στην παρούσα φάση κάθε ημέρας, και ελέγχω όλους τους φακέλους και από αυτούς επιλέγω στο σύνολο των ασθενών που έχουμε συνεννοηθεί με τον κύριο Μαυρικάκη, ότι θα επιτρέπεται να βλέπουμε μέσα σε μία ημέρα. Επιλέγω από αυτούς ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χρήζουν ανάγκης, έχουν πιο άμεση προτεραιότητα να τους εξετάσουμε, και αφήνουμε τους υπόλοιπους σε μια δεύτερη κατανομή, να το πω έτσι. Έχοντας επίσης το σκοπό, γιατί δεν το έχω κάνει ακόμα, αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο προτίθεμαι να το κάνω, να δω όλα τα ραντεβού που ακυρώθηκαν μέσα σε αυτό το δίμηνο, το οποίο είναι ένας αριθμός γύρω στα 400 περίπου ραντεβού, ίσως και παραπάνω, να τα εξετάσω, να εξετάσω όλους τους φακέλους και να δω ποιους από αυτούς θα πρέπει να τους φωνάξουμε πιο σύντομα. Σε επίπεδο καταράκτη συμφωνώ. Καταράκτης ο οποίος δεν θα γίνει στην ώρα του, γιατί δεν είναι επίγον περιστατικό. Όταν θα έρθει να γίνει μετά από 6, 8, 10, 12 μήνες, θα είναι επίγον περιστατικό, διότι ο ασθενής δεν θα βλέπει. Επομένως, ναι, είναι κάτι το οποίο δεν είναι επίγον, δεν είναι να γίνει με την πιο άμεση προτεραιότητα, είναι κάτι όμως το οποίο, όπως είπες και εσύ, πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι ότι σε επίπεδο νοσοκομείου όπως είμαστε εμείς, που τους κανόνες μας τους ορίζουν άλλοι, το πότε θα τα βάλουμε αυτά τα περιστατικά εξακολουθεί να είναι ένα ιατρικό θέμα, διότι ήδη σε ένα νοσοκομείο με βαρύ φορτωμένο πρόγραμμα όπως ήταν το δικό μας, όταν μειώνεις τον αριθμό των χειρουργείων όχι στο μισό αλλά στο 1/3 περίπου όπως κάναμε, οι λίστες πρόκειται να πάνε να εκτοξευθούν σε επίπεδο του 1 και 1,5 χρόνου αργότερα. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε. Ελπίζω να μπορέσουμε, αυτά να είναι τα πρώτα μέτρα, δηλαδή το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και μετά, και σιγά σιγά να αρχίζουμε να μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αλλά βρισκόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όσον αφορά τον προγραμματισμό. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Αλέξανδρε, θα ρωτήσω κάτι, ο Ιμανούλη. Ποιος είναι? Έλα, ναι, Μιχάλη μου, ναι. Ήθελα να σχολιάσω σε σχέση με αυτό το προχειρητικό COVID test που είπε ο κύριος Χαρώνης ότι μάλλον δεν είναι και τόσο απαραίτητο. Νομίζω ότι στο χειρουργείο, εμείς τουλάχιστον στο χειρουργείο το δικό μας, έχουμε μια κεντρική κλιματιστική μονάδα. Έχω πριν από τους καταράκτες. Η οποία... Ναι, κάποιος... Δήμητρα, κλείσε σε παρακαλώ το μικρόφωνο σου. Λοιπόν, έχουμε κεντρική κλιματιστική μονάδα η οποία κάνει ένα κύκλωση του αέρα και υπάρχει ένας κίνδυνος αν μπει κάποιος που έχει COVID να μεταδοθεί αυτό σε όλα τα χειρουργεία και μάλιστα σε ασθενείς
όχι οφθαλμολογικός πάσχοντες, αλλά και βαρέως πάσχοντες, νευροχειρουργικούς κλπ. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που τέθηκε το θέμα το προχειρητικό είναι αυτός. Δεν είναι για να μην από τα αερολύματα ή από τη διαστολήνωση μόνο μεταδοθεί ο ιός. Δεν ξέρω τι αν θέλει. Είναι γεγονός ότι κάθε μονάδα, κάθε χειρουργική μονάδα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ξεχωριστό επίπεδο και ιδιαιτέρως. Σε ευχαριστούμε για το σχόλιο, Μιχάλη. Αλέξανδρε, έχουμε μια ερώτηση για σένα. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης στο γιατρείο, μάσκα χειρουργική ή FFP2? Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ μάσκα χειρουργική. Η λογική είναι φοράς εσύ τη μάσκα για να προστατεύσεις τον άλλον και ο άλλος φοράει τη μάσκα για να προστατεύσεις εσένα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Τώρα η FFP2 με τη βαλβίδα, ας πούμε, θεωρητικά είσαι εσύ προστατευμένος, δεν προστατεύεις τον άλλον που είσαι απέναντί σου. Αλλά σου λέω και αυτό έχει να κάνει με την επάρκεια των μασκών, ας πούμε. Αλλά η επίσημη οδηγία είναι, αν μη τι άλλο, εγώ προσωπικά φοράω μάσκα χειρουργική. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε. Ναι, και εμείς μάσκα χειρουργική, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Έχουμε άλλες ερωτήσεις? Ναι, εγώ να κάνω μια πρακτική ερώτηση σε όλους, αν έχουν κάποια λύση, γιατί εγώ δεν έχω λύση σε αυτό το θέμα και μια και είπες και το θέμα της μάσκας της χειρουργικής και μου ήρθε. Πώς υπάρχει κάποιος τρόπος να προλαβαίνεις να μην σου θαμπώνουν τα γυαλιά ή τα προσοφθάλμια ή ο φακός που εξετάζεις όταν ο ασθενής ή εσύ χρησιμοποιείς τη μάσκα πάνω από τη μύτη? Αλέξανδρε. Εννοείς ότι τα δικά, εννοείς ο φακός σου 90 που βάζεις τη λάμπα? Εννοώ, ναι, ή ο φακός σου εξεταστικός 90, τον Goldman, οποιοςδήποτε φακός χρησιμοποιείς, τα προσοφθάλμια σου ή και τα δικά σου τα γυαλιά, αν φοράς. Γιατί όταν η μάσκα είναι πάνω από τη μύτη, ναι, η ανάσα σου πάει και στα προσοφθάλμια και θαμπώνουνε, ή η ανάσα του ασθενούς πάει και σου θαμπώνει το φακό. Στα δικά μου, γιατί φοράω γυαλιά, ας πούμε, απλά βάζω ένα tape, ας πούμε, στη μύτη μου και δεν έρχεται αέρας πάνω, οπότε δεν θολώνω τα γυαλιά μου, όπως κάνω και στο χειρουργείο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνεις ασθενής όμως, κατάλαβες, δηλαδή, αν το ζητήσεις. Αυτοί έχουν, είναι ένα ζήτημα. Εγώ δηλαδή δυσκολεύομαι πολύ στη λάμπα ιδιαίτερα, δηλαδή στο MS όχι τόσο πολύ. Αλλά στη λάμπα δυσκολεύομαι και ορισμένες φορές, ας πούμε, κατεβάζουν τη μάσκα από τη μύτη, ας πούμε, για να μπορέσω να δω τι αλήθεια είναι. Προσπαθώ να το αποφύγω. Αλλά... Γιατί αυτό ακριβώς κάνω και εγώ. Λέω στον ασθενή, του κατεβάζω κάτω από τη μύτη τη μάσκα, γιατί του λέω να αναπνέει από το στόμα, προσπαθώντας να κάνω αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα ημίμετρο. Έλεγα μήπως έχεις κάποια άλλη άποψη. Εγώ δεν έχω, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος έχει κάτι έξω. Καλησπέρα. Ο Γιώργος Εύσημος, με τι κάνετε? Έλα, Γιώργο μου, καλησπέρα. Τι κάνει ο μορφικός? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ό,τι αφορά αυτό που συζητάμε με τον κύριο Κανελόπουλο, εγώ προσωπικά αναγκάζομαι να βάλω γάντι, να κρατάω τον 90 που θα πω με το γάντι και να πιέζω τη μάσκα του ασθενούς πάνω στο πρόσωπό του με τον τέταρτο δάχτυλο που μένει ελεύθερος. Προκειμένου να κερδίσω λίγο χρόνο να μην θαμπώνει ο φακός από την ανάσα του ασθενή κατά την εξέταση στη λιχνία. Και το καταφέρνεις? Αρκετές φορές, ναι. Δηλαδή, κερδίζω δευτερόλεπτα παραπάνω. Πολύ ωραία. Οκ. Έξυπνη ιδέα. Μάλιστα. Ωραία. Κάποιο άλλο σχόλιο, κάποια άλλη ερώτηση στον κύριο Χαρόνη? Οκ. Αλέξανδρε, κάτι τελευταίο να μας πεις? Όχι, δεν έχω τίποτα άλλο. Τέλεια. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά εξαιρετική παρουσία σου και εύχομαι ολόψυχα σύντομα να τα πούμε από κοντά πάλι. Θα τα πούμε. Έτσι, εύχομαι και εγώ. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους για την παρακολούθηση, τη συμμετοχή. Ιδιαίτερη ευχαριστώ τον κύριο Χαρόνη για την εξαιρετική του παρουσίαση. Και να δώσουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα για τη συνέχεια των μαθημάτων. Να έχετε ένα όμορφο όλη Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.